παιδιά με συχνά. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι? Σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι πηδιούνται τρίβοντας τους καρπούς των χεριών τους, κανείς δεν φοράει βραγί. Μόνο γάντια και ρολόγια. Εσύ έχεις ερωτευτεί ποτέ? Κολλάω με τραγούδια, βιβλία ή φυτά εσωτερικού χώρου. Με άνθρωπο ποτέ. Είσαι αγόρι? Δεν θυμάμαι. Κοίτα ανάμεσα στα πόδια σου. Ο Άγης είναι hacker. Το γνώρισα πριν 3 χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι. Πέρσι μετακόμισε σε ένα άβατο αυστηρά για άντρες. Όλοι εκεί ήταν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, σκιέρς και αθλητές του πόλο. Ο Άγης είναι 29 χρονών, ήταν ο νεότερος από όλους. Μία φορά την εβδομάδα κατέβαινε στην Προβλήτα για να δει το πλοίο. Του έλειπαν οι κοπέλες με τα κοντά κολλημένα με τζέλ μαλλιά και τα oversized σακάκια. Περίεργο γούστο. Μια μέρα το τζίπησε μια σφίκα. Άρχισε να έχει ναυτίες, έκανε μετούς. Η κοιλιά του φούσκωνε μέρα με τη μέρα. Ο γιατρός του είπε πως ήταν έγκυος. Αλήθεια. Και άλλοι κάτοικοι του κοινοβίου άρχισαν να έχουν τα ίδια συμπτώματα. Όλους τους είχε τσιμπήσει η ίδια σφίκα. Στο τέλος ο Άγης δεν θυμόταν αν όλοι στο άβατο ήταν άντρες με κοριτσίστικα κοντά κολλημένα με τζέλ μαλλιά ή απλά κορίτσια. Μου τις πάει το μπλε. Και εμένα.